Πόσο ζημιά έρχεσαι πιο κοντά, δεν φαίνεσαι. Χοντρούλη, τώρα φαίνεσαι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ο Χοντρούλης που είδατε προηγουμένως είναι πολύ καλός μου φίλος, πολύ κολλητός μου, Αλέξανδρος Χρυσόδουλου. Πολύ καλός φίλος και αντίπαλος. Και πολύ καλός τζάγκλερ επίσης είναι ο Θάντος ο Πατωνίδης. Μου φάει μαζί την παιδική μας ηλικία σε κάποιες τρεχτές και ανασκηνώσεις. Τέλος πάντων, το ματσάκι είναι Lionmen εναντίον Ελιτηρή. Ή μάλλον Ελιτηρή εναντίον Lionmen. Στην πρώτη διεκδίκηση του Τζάμπολ είναι ο Γκότσις με το 18 και το 35 από την άλλη. Ο Τζουβάνας, ο Μόησης στον Πατωνίδη. Δεν κατάφερε να περάσει την πάσα του προς τον... προς τον... για να δούμε το νούμερο, γιατί δεν το βλέπουμε. Α, ο Γκότσις είναι, το 18. Ο Νίκονας θα επαναφέρει. Μωυσής, Πατωνίδης και πάλι ο Νίκονας. Μωυσής τριποντάκι, το βάζει ο Μόζες, όπως λέει και η φανελίτσα του. Μπαίνει ζεστός. Τους, για λογαριασμό των ελευθερίων ο Μωυσής. Τζουβάνας Χρυσοδούλου έχει την απάντηση, ο Χοντρούλης μας δεν την έχει, ο Χοντρούλης μας. Το rebound Θεοδόρου, σκοράρει ο Θεοδόρου και μειώνει στον πόντο 3-2 το σκορ. Ο Αντρέας με το φλοτεράκι του έκανε το σκορ 3-2. Μωυσής, λάθος η πάσα από τον Γκότσι, έκλεψε ο Τζουβάνας, ο Χρυσοδούλος τον Θεοδόρου. Δημητρίου. Βρέχεται τάπα ο Χοντρούλης μας και τώρα στον εκμεδιασμό η Ελιτήρη. Πατωνίδης στον Νίκονα. Όχι, όσο Πατωνίδης δηλαδή στον Νίκονα. Όπου τη ρίχνει έξω θα σκοτωθούμε. Δεν σκόραρε με το νούμερο 7 ο Καρδάσης. Τζουβάνας. Αστόνισε ο Τζουβάνας, rebound από τον Γκότσι. Πατωλίδη στη γωνία, δεν σούταρε, επιλέγει το drive. Μωυσής, τι ρίχνει, θα σκοτωθούμε, θα σκοτωθεί ο Γκότσις. Θεοδόρου, τρίποντο, το έχασε. Πατωλίδης στον Μωυσή. Ασίστα από τον Θάνο. 5-2. Χρυσοδούλου το σκέφτηκε αλλά δεν το δοκίμασε. Τζουβάνας. Αφόκησε ο Δημητρίου. Ο Ισής. Ο Σαντινάκος. Μόνο τρύπα μην έχει για να γυρίσουμε, όλα τα άλλα τα δεχόμαστε, τα υπομένουμε. Βόρα είναι, θα περάσει που λέγανε. Σταμάτησε. Κάνουμε μια μικρή διακοπή. Επιστρέψαμε,
Αφού καθαρίσαμε πρώτα λιγάκι. Στη γωνία ο Καρδάσης κάνει έρβολο, Τζουβάλλας μαζί με τον rebound. Και να δούμε τι λέει το γρήγορο. Αυτό είναι το γρήγορο και είναι και σωστό. Σωστό μπάσκετ, μπράβο Αντρέα. 5 όλα, 5-4 λέει ο πίνακας, πάλι το μετρήσαμε για 2. Μαριέ, διπλό. Πάμε το σκόρδιο, ο Ροδίκης ο πίνακας. Χριστοδούλου. Θα δοκιμάσει τρίποντο από τη γωνία. Θα το χάσει ο Κοντρούλης μας. Rebound από τον Κωνσταντινάκο. Φάουλ έκανε ο Άντρας Θεοδόρου στον Καρδάση. Δύο βολές. Ο Τζουβάνας ζητάει την μπάλα. Ο Τζουβάνας έβγαλε. Post. Πέντε δευτερόλεπτα επίλυση επίθεσης, ο Τζουβάνας αστόχησε. Η μπάλα φτάνει στον Δημητρίου με τη βοήθεια του Χριστοδούλου. Αυτός θα σουτάρει από μέση απόσταση, δεν θα το βάλει το καλάθι. Κάλεπε το rebound, δέχεται η τάμα το ταμπλό. Ο Δημητρίου στη συνέχεια είναι εκεί με το νούμερο 16, ο Μακρυγιάννης. Κάνει το σκόρ 9-7. Βότσις. Δημητρίου αστόχησε στο drive του. Βάλα στα χέρια του Πατολίδη. Μωυσής αστοχή στο τρίποντο. Δημητρίου με την μπάλα. Μακρυγιάννης, τρίποντο, ο Χοντρούλης μας, ναι, 9-10. Δεν θα πω για τον Άλεξ, τα είπε και στην κάμερα προηγουμένως, 108 κιλά, όλα κρέας, όλα λίπος. Μακρυγιάννης κλέβει τώρα, πολύ καλή άμυνα, Θεοδόρου, σουτάρει από μέσα, απόσταση και με ταμπλό, θα βρει στόχο. 9-12, πολύ σωστά θα πάρουν τα εμπάω και οι λιτήριοι που έχουν χάσει το ρυθμό τους. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out. 3-40 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Μιναζόνης από τους linemen. Ωραία η πάσα, αλλά δεν θα πάρει ο Νίκονας. Ο Δημητρίου ήθελε να δώσει, να σπρώξει προς τον Θεοδόρου την μπάλα. Ο Θεοδόρου κατάφερε να κερδίσει την κατοχή. Αυτό είναι στο τρίπο του Θεοδόρου. Ξενόφος. Την άμυνα και σκοράρει πολύ όμορφα. 11-12. Yeah.
ο Τσιάκας. Στοίξε από την γωνία ο Πάνος Παντολίδης στο rebound από τον Δημητρίου. Τζουβάνας, Τσιάκας, Θεοδόρου. Τζουβάνας επιλέγει το ποστάρισμα. Πολύ ωραία η πάσα του. Θα σκοράρει κάτω το καλάθι ο Μαυροθαλασσίτης. Η ασίστα από τον Τζουβάνα, πολύ όμορφα. Συνεργάστηκαν οι δύο ψηλοί. Διάβασε ότι τον Τζουβάνα δίπλωσαν δύο παίκτες πάνω του. Πατονίδης. Να πήρε την μπάλα τον Νίκονα. Ξενόφος προσποιείται και άλλη προσποίηση, μπάλα έξω. Παρτονίδη στην εκπνοή της επίθεσης που πετάει την μπάλα για να μην μείνει στα χέρια του και δεν καταφέρει να σκοράρει. Μεταγράφει της ομάδας ο Στίβος Μοβέλης. Πέρασε στο παρκέ στη θέση του Φαντινάκου. Τζουβάνας, Θεοδόρου, ξανά πήρε ο Τζουβάνας. Είναι από δύο παίκτες, δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Γκότσος μαζεύει. Δεν πέρασε η φάση του Παντοδίδη, κλέβει ο Θεοδόρου. Ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Θεοδόρου. Έχει αρχίσει και πιάνει πολικό ψύχος εδώ στο Μενίδη. Μαυροθαλασσίτης κάνει το σουτάκι από μέσα απόσταση. Μόνος που θα πάει. Απλά θα περάσει το κέντρο και θα οργανώσει την επίθεση. Αντωνίδης. Ωραία πάσα. Ο Γκότσης δεν σκοράρει. Σκοράρει τελικά. Μετά από περιπέτεια. Της πάει all the way, αλλοιώνεται από τον Γκότση. Όλη η επίθεση και τα 15 δευτερόλεπτα που μένουν δηλαδή είναι για τους μαυροφορεμένους. Ξενόφος. Βλέπουν οι linemen και θα τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο χωρίς να έχουμε κάτι άλλο. 13-14, επιστρέφουμε. Δεύτερο δεκάλεπτο. Για τους Λάιμεν, ο Τσιάκας, ο Μακρύγιαννης. Τσιάκας σουτάρει από μέσα, πόσο το χάνει. Ο Μακρυθαλασσίτης, Μαύρο Θαλασσίτης. Ο οποίος δεν καταφέρει να σκοράρει και κάνει κεφάλι στον Πατονίδη. Ο Χοντρούλης μας και ο Θεοδόρου. Απ' την άλλη Ξενόφος, Βέλης, Καρδάσης, Πατονίδης και Τσόκας. Πατονίδης έχασε την μπάλα. Δεν πρέπει να τον καρδάσει. Θα κάνει το fade away shoot. Δεν θα σκοράρει. Τσόκα στο rebound. Μπέλης. Πατονίδης. Κερδίζει φάουλ. Thank you.
2-2 από τον Πατωλίδη. Ο φανατικός αυτός Παοκτσής. Μαυροταλασίτης. Επιλέγει το προστάρισμα ο Χοντρούλης μας. Έξω η μπάλα. Μαυροταλασίτης, το κάνει το τρίποντο. Μύρδης, Βέλης, λάθος. Η παλατάνη στον Χριστοδούλου. Δύο παίκτες κοντά του. Κόψιμο από τον Μαύρο Θαλασσίτη. Τελειώνει η επίθεση. Γκολ φάουλ στην εκνοή της επίθεσης από τον Μαύρο Θαλασσίτη. 13-16 και μια συμπληρωματική βολή. Και η βολή αλεπρέπει στην κόρη Μπάουν. Νίκη το πιπερόν. Βήματα. Και πάλι καταλάβει ο Βροζή. Στη λήξη επίθεσης με ταμπλό με το τρίποντο. 16 όλα. Ο Βρύγιαννης κερδίζει φάουλ και πάει στη γραμμή να διαβολώσει. Μπαίνει η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 16-18. Βέλης. Πίσω τρίποντο. Το rebound από τον Μαύρο Παλασίτη. Χριστοδούλου, ωραία πάσα του, ο Τσιάκας. Αστοχή. Δεν πέρασε το του Βέλη. Είναι μόνος του και δεν σου τρίποντο, έδωσε όμως την πάσα ο Τσιάκας, θα το βάλει το καλάθι και θα αναγκάσει τους Έλληνες κυρίους σε time out. Στρέφουμε.
Μάζες το χάνε αυτό παρά το τρίτο. Τσιάκας πήρε το σκριν, μπαίνει μέχρι μέσα και σκοράρει πολύ εύκολα. Μετά από ένα απλό σκριν ο Τσιάκας θα βάλει το καλάθι για το 16-22. Κωνσταντινάκος, Γκότσης, λάθος. Περνάει και πάλι στο παρκέ ο Φάνος, ο Πατωνίδης, στη θέση του Βέλη. Τσουβάνας. Ξανά πήρε την μπάλα στο Λεωπός. Πάρα λίγο το κλέψιμο, Χριστοδούλου. Το βάζει ο Χοντρούλης, rebound από τον Γκότσι. Ξενόφος. Φάουλ. Στον Ξενόφο έκανε ο Τσιάκας. Δημητρίου. Αστόχησε ο Δημητρίου στο σουτάκι. Rebound τον Γκότσι. Δεν του κάνει μπλούζα του Άλεξ. Απίστευτο. Δύο στους δύο ξενόφως, 18-22. Και νομίζω... Δεν θυμάμαι αν ήταν στο τέλος της πρώτης περίοδου. Ήταν στην αρχή της δεύτερης με τρίποδο του Μωυσή και νομίζω πως αφήσαμε πρώτο πόντι στο ημίχρονο, στο δεύτερο δεκάλετο, συγγνώμη, για τους ελιτήριους. Στο μεταξύ η απάντηση για τον Βολόν ήταν ένα τρίποδο από τον Θεοδόρου, ένα δύσκολο τρίποδο μάλιστα. Φάλο Τζουβάντας στον Μίκονα. Και έτσι από ομαδικά έχουμε δύο βολές. Του βγήκε η μπάλα, φάνηκε του Μίκονα, δεν σουτάρει έτσι τις βολές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είσαι και στη δεύτερη. Τσιάκας στον Τζουβάνα. Θεοδόρου περιμένει, τελικά σουτάρει, αστοχή. Ο Μίκονος μαζεύει, πασάρει στον Καρδάση, δυναμικό drive, πολύ ωραίο καλάθι. Προστάτευσε και την μπάλα, 20-25. Τσιάκας.
Κουβάνα, στον Χριστοδούλου που σου πάρει από μέση απόσταση. Η μπάλα του έπαιξε ύπουλο παιχνίδι καθώς πήγε την Βίγκε. Ο Ισής πασάρει στον Μίκονα. Ο Μίκονας κάνει προς την κατοχή του για να κερδίζει. Κοντάκι, δεν το βάζει, στο δούλο μαζεύει. Τον έβαλε το καλάθι ο Δημητρίου, αν είδα καλά. Εδώ πέρα γλίστρησε ο Θεοδόρου από το παρκέ το οποίο γλιστράει στο συγκεκριμένο σημείο εδώ κοντά στις 45 της άμυνας των ελευθεριών. Από τα 30, οπότε θα έχουν μια γεμάτη επίθεση άμα θέλουν οι ελληνικοί. Πατάει γερά, ας το πει στο τρίποντο ο Θεοδόρου Βέλης. Δέκα δευτερόλεπτα, Πατωνίδης, ξανά ο Βέλης. Κωνσταντινάκος προσποιείται για να δούμε πίσω, τρίποντο, δεν μπαίνει, τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 22-25 το σκορ, επιστρέφουμε. Χάσατε την επαναφορά, αλλά είναι η πρώτη επίθεση του δευτέρου ημιχρόνου και είναι για τους ελιτήριους. Θα κάνουμε και πάλι μια μικρή διακοπή, καθώς το παρκέ στο συγκεκριμένο σημείο γλιστράει πάρα πολύ. Μετά από ένα πολύ ωραίο διάλειμμα ξεκινήσαμε και πάλι αφού η βροχή σταμάτησε και καθαρίσαμε και το παρκέ. Δεν σκόραρε ο Πατωνίδης και στη συνέχεια ο διαιτητής αυτό το rebound τον επιθετικό σταμάτησε το παιχνίδι καθώς είχε λήξει το 24. Σκοράρει ο Δημητρίου από πέση απόσταση 22-29. Συγγνώμη, 24-27. Όχι, 22-29, καλά το είπα. Απλά έγραψε ο πίνακας εκεί πέρα τα δικά του. Φωτάκος, παίζει φρουτάκια και πως έχει μπέρδεψει όλους. Μίκονας, ωραίο drive, κακό τελείωμα. Ο ίδιος ξαναφάνει rebound και τι έχουμε βήματα.
ό,τι έκανε πριν το κάνει και τώρα, 22-31. Με λάθος για τους ελιτήριους. Αυτή την φορά το έκανε ο Παπαδίδης. Μόνο φαλασί της βήματα. Έχουν χάσει αρκετά rebound, είναι η αλήθεια. Λάιλμεν. Έπεσε τρίπλο τη φορά από τον Μουθάνο. Δημητρίου πήρε το screen. Πάσαρε στον Μαύρο Βαλασίτη. Στη γωνία ο Χοντρούλη στο βάζει το τρίποδο. 25-34. Απαντάει στο έμεσο τρίποδο του Παντονίδη. Στη φορά κάνει το λάθος ο Παντονίδης. Δημητρίου, Χριστοδούλου. Ξανά ο Δημητρίου. Μαύρο Θαλασσίτη, αστοχή, ο ίδιος στο rebound και ξανασκοράρει. 25-36. Η διαφορά στους 11. Time out, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Μετά το time out χάσαμε την επίθεση όπου δεν έγινε κάτι. Ένα άστοχο τρίποντο από τον Βέλη. Πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ξέχασε και τις δύο, και πάλι ξέχασε και τις δύο, όπως και προηγουμένως το ζευγάρι ξέχασε. Έχει μία στις πέντε πλέον ο Πάνος. Δημητρίου, αστοχή. Όπως έκανε τον Κότσι, δεν πέρασε όπως τα ήθελε ο Βέλης, αλλά η κατοχή παραμένει παρόλα αυτά για τους ελιτήριους. Ωραία πάσα, σκοράρει ο Νίκονας από την assist του Παντονίδη, 27-36. Νίκονο. Ένα λίγο τραβηγμένο τσουτάκι από τον Θεοδόρο, παρ' καλή προσπάθεια, παρόλο που δεν μπήκε, και ακόμη ένα goal foul από τον Παντονίδη. Time out, επιστρέφουμε.
Πότε Βαγγέλης λέει ο Θεοδόρου. Για να δούμε αν θα πάρει την μπάλα όντως ο Μαύρο Θαλασσίτης. Την πήρε, σούταρε, το χάσε, είχε πρόγραμμα. Ασίστ όμως βγαίνει στον Μακρυγιάννη από τον Θεοδόρου που τράβει την κεφαλιά στην μπάλα. Σουτάρει για να στείλει τον Θεοδόρου, το χάνει, rebound ο Βέλης. Πατωνίδης. Κότσης. Καρδάσης ξανά στον Πατωνίδη, μπάλα από τον Βέλη. Νίκονας όμορφη πασά. Σκοράρει ο Κότσης. 32-36, επιστρέφουμε στο μάτς. Στον Δούλου, πέρασε τον Βέλη, πλησιάζει και κερδίζει φάουλ. Άστοχος στην πρώτη, ο Χοντρούλης, ο οποίος όλοι ξέρουμε ότι δεν βάζει πολλές. Και άμα βάλει θα είναι είδηση. Είδηση λοιπόν, 32-37. Κότσης. Τρίποντο από τον Πατωνίδη, τον βάζει από την γωνία ο Θάνος. 35-37. Χριστοδούλου δεν ήταν την καλύτερη πάσα, πλησιάζει τώρα και σκοράρει με ταπλό. 35-39. Το έβαλε ο Χοντρούλης. Δύσκολο αυτό που είχε να κάνει ο Πατωνίδης και στο φάουλ, παρόλα αυτά και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Μακρυγιάννης κατά το καλάθι θα σκοράρει. 36-41 η ασίστ νομίζω από τον Θεοδόρου. 2-20 για το φινάλε της τρίτης περιόδου. Αυτή φορά δεν θα κερδίσει κάτι ο Πατωνίδης. Τι φάουλ δόθηκε? Απλό φάουλ δόθηκε. Το δώρο δοκιμάζει το πρώτο, το έχασε. Πάσα εφηδιασμού, δεν περνάει. Ο Μακρυγιάννης εμπόδισε την πάσα. Ολοκλήρωσαν το κλέψιμο Ελέαλμεν με τον Δημητρίου. Και ένα κουκάκι που δεν θα βρει στόχο από τον Μαύρο Θαλασσίτη. Ο Μακρυγιάννης όμως είναι εκεί για να μαζέψει ένα επιθετικό rebound, να κερδίσει φάουλ και να πάει στη γραμμή. Δεν θα πάει στη γραμμή. Τρίτο ομαδικό των Μακρυγιάννης, με βολές.
μέσα τον Μακρυγιάννη. 36-43 το σκορ. Ξενόφος ξανάπηρε την μπάλα, ο Νίκονος δεν κερδίζει κάτι και τελικά από τα χέρια του Μακρυγιάννη και την μπάλα έξω. Δοκίμασε το τρίποντο ο Νίκονας, το έχασε και η μπάλα στα χέρια του Θεοδόρου. Τσιάκας. Δεν κατάφερε να σκοράρει ο Μακρυγιάννης, αλλά ήταν καλά και ο Ξενόφος εύκολα σκοράρει στον εθνικιασμό στο transition. 38-43 από μια επίθεση για κάθε ομάδα μπαίνει. Ολόκληρη για τους Λέων, με λίγο μικρότερη για τους Ελιτήριους. Τσιάκας. Λάθος πάσα. 17 δευτερόλεπτα. Τρέχει ο Πατωνίδης. Αμέσως πάει να ζητήσει συγγνώμη ο Τσιάκας στον Πατωνίδη, τον βρήκε στο πρόσωπο άθελά του. Πάνω αυτά είναι πολύ κερδισμένος από τον συγκεκριμένο φάουλο ο Πατωνίδης, καθώς όχι μόνο έβαλε το καλάθι, αλλά κέρδισε και το φάουλο. Η διαφορά επέσει στους 3 και παραπέσει και στους 2 αν μπει η βολή. Και μένουν 11,5 δευτερόλεπτα για το τέλος περίοδου. Μπαίνει η βολή, 41-43. Πιστεύω πως θα πάρει το σουτάκι ο Θεοδόρου μετά από ένα screen. Δεν πήρε καν screen. Σούταρε, αστόχησε. Τέλος. Του 10 λεπτού, 41-43 λοιπόν. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Δημητρίου μετά την προσθήση το χάνει. Μωυσής πετάει την assist και ισοφαρίζει ο Θάνος. 43 όλα, ο Θάνος ο οποίος μπέρδεψε διαιτητές, παίχτες, γραμματεία, εμένα, όλους που φόλαζε στον Γκότσι να μπει μέσα, γιατί ήταν 5 παίχτες μέσα αλλά δεν είχαν ψηλό και νόμιζε ότι έλειπε ένας παίχτης. Θεοδόρου Τσιάκας την εκνοήτηση επίθεση αστόχησε, παλεύει για τον υπάλλον του Μακρυγιάννη, δεν τα καταφέρνει. Πόπο κρύο Ξενόφος, η μπάλα του παίζει ύπουλο παιχνίδι. Ο Γκότσης θα κερδίσει το μάξιμου και οι Ελιτήριοι θα περάσουν μπροστά μετά από πάρα πολύ καιρό. Σε πούλησε, σε έφτισε. Τι να κάνω. Ανάσα και αχνίζει όταν βγαίνει η ανάσα πριν σουτάρει. Τρομερό. Βολικό ψύχος. 46-43 μπροστά η Ελιτήρη. Ο
της επίθεσης δεν σκοράρει. Ο Νίκονας πήρε το rebound. Τρέχει all the way ο Νίκονας, αλλά το χάνει Δημητρίου. Θεοδόρου χάνει την μπάλα από τον Μωυσή. Ανέξυπνο εγώ του Μωυσής πίσω από τον Θεοδόρου. Και έκλειψε την μπάλα. Μωυσής από την γωνία το χάνει ο Κότσης, παίρνει ακόμη ένα θετικό rebound. Και πάλι ο Μωυσής. Αυτή τη φορά θα μπει το τρίποντο. 49-43 και δεν ξέρω γιατί δεν παίρνουν ένα time out οι Λάρνες που δείχνουν να το χρειάζονται. Δεν υπάρχει απάντηση από τον Θεοδόρου. Πάσα, κλείστηκε ο Ξενόφος και στη συνέχεια ο Τσιάκας τον αλλίωσε, τον έκοψε βασικά, του πήρε και το πρωτοφόλι στη συνέχεια. Μιλά και έρθει ο Μακρυγιάννης. Έχει μπει και πάλι καρδάς στο παρκέ. Τσιβάνας προσπάθησε. Δεν κατάφερε όμως να βάλει το φόλο μετά το άστοχο του Μακρυγιάννη. Πολύ όμορφη πάσα και πολύ περίεργη πτώση του Γκότση. Το καλάθι μετράει λέει ο διαιτητής, αλλά δεν υπάρχει κάποια παράβαση. 51-43, τρομερό ξέσπασμα από τους ελιτήριους. Δύο βολές τώρα για τον Μακρυγιά. Επιστρέψαμε. Δεν πήγε η πρώτη βολή του Μακρυγιάννη, δεν προλαβαίνει να τραβήξω. Δεν πήγε ούτε η δεύτερη. Τι βολές με παιδιά. Πατωνίδης κερδίζει φάουλ. Κωνσταρά που θα είσαι ρε φίλε. Κωνσταρά τελείωσες ε. Εγώ δεν πας ελάρει φίλε. Είσαι με τα παιδιά. Είσαι με τα παιδιά εκεί. Ποια παιδιά είναι εκεί. Okay, καλά, εντάξει. Δημητρίου, σουτάκι από μέσα πόντες, από αυτά που του αρέσουν, το έχασε. Ριμπάουντ πήρε ο Γκότσης. Ωραία κίνηση του Καρδάση, η μπάλα δεν κάνει το χατήρι, θα το σου για τους Λάρνεν. Στον Σεφεδόρο στο drive.
everybody. Ο Παπαδομίδης. Δύο βολές από τον Θεοδόρο, 51-44. Ακόμη 4,5 λεπτά. Ο Πατωνίδης έχει ρωθεί τον πύργο αυτόν που λέγεται Χρυσοδούλου. Και είδατε τι έκανε ο τρόπος. Και θα δοκιμάσει και τρίποτα από τη γωνία. Όχι, αλλά δεν του κάνει το χατήρι, παρόλο που δεν ήταν καλό το σουτ. Πήρε μια περίεργη τροχιά και πόντεψε να καταλήξει στο καλάθι. Κίνη και από τα τρίποτα που σου κόβουν το αίμα, πραγματικά. Το αίμα μας έχει κουπεί ήδη με το σωτρίο δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Αλλά και αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Δεν πήγε όμως από το παραπούδι. Βάνας. Ωραία κίνηση, δεν σκόραρε. Ξανά ο Τζουβάνας, ούτε αυτή τη φορά. Χριστοδούλου κάνει φάουλ. Δύο βολές στον Μίκονα. Τον Ζωβλάκο. Στις 2, 52, 44, 3 και 10 ακόμα. Θεοδόρου. Γιατί είναι το screen. Διαδεκτρίου, κερδίζει φάουλ. Και πάλι πολλές. Νομίζω πως ήταν πεντακάθαρη φάση φάνο μου. Πρέπει να έγινε όντως φάουλ. Μέσα η πρώτη του Δημητρίου, 52-45. Μέσα και η δεύτερη, 52-46. Και έχουμε αλλαγές time. Αλλαγές λογικά. Μπαίνει ο ψηλός. Ο Τσόκας. Ξενόφος. Λάθος ο Φωτουλάκος έπαιξε το
αλλά σε τέτοιο τέτοιο. Τσιμπάνας. Στο σύνολο του Αγόρου, ο Τσιμπάνας είναι εκεί. Θα κερδίσει φάουλ, το οποίο νομίζω πως είναι χαμηλά. Δύο βολές. Πολύ σωστά. Time out, εκτρέφουμε. 8 λεπτά λέει η κάμερα, θα το λάθω. Μέσα η πρώτη του Τζιβάνα, 52-47. Από τα σύνοπα τον Μίδης πλησιάζει προς το καλάθι, κερδίζει φάουλ, δύο βολές. Μέσα και η δεύτερη, 54-49. Θα χρειαστούμε και ένα μεγάλο στο Λιονιτήρι. Συγγνώμη, λέει μεν, αλλά θα χρειαστούν μια καλή άμυνα, η οποία αυτή τη στιγμή δεν ήρθε. Είσαι σακόλης εκεί. Αυτό είναι το ένα σουτ. Αλλά θα χρειαστούμε κι άλλο. Τα εμπάτω ψηφίσω. Κυλήσαμε 4 δευτερόλεπτα. Πίεσαμε σε το γήπεδο, καταφέρανε πολλά. Λέων μόνο τρία καταφέρανε. Καταφέρανε, κλέψανε την μπάλα. Θεοδόρος τον Δημητρίου. Το κάπα από τον Νίκονα, ο Δημητρίου στη γωνία. Ψάχνει πάσα, βρήκε τον Χριστοδούλου. Θα πυροβολήσει ο Άλεξ. Η μπάλα δεν του κάνει το φαβορί. Δημητρίου, Θεοδόρου. Κι άλλο ένα τρίποντο. Δεν μπαίνει, κι άλλο θετικό rebound. Καλάθι από τον Μαύρο Θαλασσίτη. 56-54. Time out, στρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν.
Να γίνει το φάουλ με 12,5 δευτερόλεπτα. Αστοχή στην πρώτη. Άμα χάσει και τη δεύτερη, δεν μπορούν ούτε οι ελικτήριοι να κάνουν φάουλ. Τώρα μπορούν να κάνουν, πρέπει να κάνουν ένα έξυπνο για να μην στάρουν τρίποτο για αντίπαλοι τους. Θεοδόρου, για να δούμε αν θα είναι αυτός που θα πάρει. Γιατί νόμιζε ότι χτύπησε ο Καρδάσης. Θεοδόρου πετάει την μπάλα, δεν τον βάζει. Τέλος του μάτς. 57-54, κερδίζουν οι ελιτήριοι πολύ δύσκολα. Πολύ ωραίο μάτς. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Αυτά λοιπόν από εμάς, γεια σας.